Κέιτι Πέρι κέρδισε τη χρονιά που πέρασε 123 εκατομμύρια ευρώ χάρη στις περιοδίες της και τα συμβόλαιά της με μεγάλες εταιρείες. Ακολουθεί το συγκρότημα των One Direction με 118 εκατομμύρια. Στην τρίτη θέση ο Garth Brooks και μόλις την τέταρτη η Taylor Swift, που πολλοί περίμεναν να πάρει την πρωτιά, αλλά έβγαλε μόνο 73 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη του συγκροτήματος τον Ίγκλισαν και τα τελευταία χρόνια δεν σημειώνουν κάποια νέα επιτυχία. Κέρδισαν το 2015 67 εκατομμύρια ευρώ. Ο Justin Timberlake ακολουθεί με 58 εκατομμύρια. Ο rapper Puff Diddy έβγαλε φέτος 54,7 εκατομμύρια, ενώ τη δεκάδα κλείνουν η Fleetwood Mac και η Lady Gaga με 54 εκατομμύρια. Από τους 25 πιο ακριβοπληρωμένους μουσικούς λείπει ωστόσο η Adele, αν και έσπασε κάθε δισκογραφικό ρεκόρ φέτος και έγινε η μοναδική καλλιτέχνης που έκανε πάνω από 3 εκατομμύρια πωλήσεις για το νέο της CD 25 μέσα στην πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας στη Βρετανία. Η απουσία της Adele από τη λίστα οφείλεται πρώτος στο ότι το νέο της CD κυκλοφόρησε τέλη Νοεμβρίου, οπότε και είχαν βγει τα στοιχεία του Forbes, αλλά κυρίως επειδή πλέον τα μεγαλύτερα έσοδα των καλλιτεχνών έρχονται από τις περιοδίες. Χαρακτηριστικά η Katy Perry για κάθε πόλη της παγκόσμιας περιοδίας που έκανε έβγαζε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.